σας. Χαίρετε. Καλή αρχή. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Επίσης, καλή αρχή να έχετε, παιδιά. Ήσασταν απολαυστικοί σήμερα. Πάρα πολύ αληθινοί, όπως μας συνηθίζετε άλλωστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αρχή και σε εσάς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Είχα μάχος. Αρκετά. Πόσο. Δεν φάνηκε. Πολύ. Κάθε χρονιά το ίδιο. Δεν περνάει αυτό. Δεν φάνηκε καθόλου, πρέπει να σας πω. Αλήθεια. Όχι, καθόλου. Δεν είδα, είσαι γενική γι' αυτό. Κανένα τρέμουλο, τίποτα περίεργο. Μια χαρά τα θέματα. Είναι η κουμπή, σαν να με σταματήσετε καθόλου να πάτε διακοπές. Νομίζω ότι αυτό το χτυποκάρδι δεν φεύγει τις πρώτες μέρες. Σαν το παιδάκι που πάει στο σχολείο, αισθάνομαι εγώ. Εντάξει, υπήρχε ένα άγχος, υπήρχε ένα άγχος πίσω από τις κάμερες μέχρι να βγούμε. Αλλά και τα πρώτα λεπτά πάντα υπάρχει ένα άγχος δημιουργικό. Μετά, όσο κύλησε η εκπομπή και ξαναβρέθηκε το παρεάκι και φάνηκε ότι η χημεία είναι ίδια με την περσινή. Τα πράγματα όλα γίνανε πιο εύκολα. Περάσαμε πολύ όμορφα. Περάσαμε πολύ όμορφα. Δηλαδή, εγώ είχα μια ανησυχία. Επειδή ξέρετε. Εκεί τι βλέπεις. Είναι μόνο τώρα. Ναι. είχα μια ανησυχία. Ότι πολλές φορές οι χημείες μπορούν να αλλάξουν. Γιατί πέρσι υπήρχε μια χημεία, μπορεί αυτό να μην συνέβαινε φέτος. Και αυτό ήταν το άγχος το δικό μου. Αλλά φάνηκε ότι. Ναι, ότι φέτος αισθανθήκαμε πραγματικά πολύ καλύτερα με όλα τα παιδιά. Και με τη Μέρη την καινούργια που ήρθε στην παρέα, αλλά και με τα άλλα παιδιά αισθανθήκαμε πραγματικά πολύ καλύτερα. Εμείς τώρα αυτό αν βγήκε προς τα έξω δεν. Αυτό. Αν βγήκε προς τα έξω. Και είναι και το ζητούμενο έτσι. Αν γιατί. Περάσαν έτσι και οι τηλεθεατές, το ξέρουμε. Mm. Εγώ προσωπικά, παιδιά που σας είδα μια παρέα που είναι σαν να είσαστε έξω για καφέ. Ότι έτσι θα είσαστε άμα βγείτε με τον Δημήτρη, τη Μέρη, τη Σάσα. Και... Δηλαδή και αυτό χειρότερα. Μου βγάλατε. Και χειρότερα. Για τη Σάσα ιδίως και χειρότερα. Αυτό το χειρότερα, γιατί με το βγάζετε και στην τηλεόραση, τόσο κακό είναι. Νομίζω θα μας διώξουν όλους μας. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει κάτι. Ότι με όλα τα παιδιά που βλέπουν στον αέρα, δηλαδή και με τον Δημήτρη και με τη Σάσα και με τον Τάσο και με τη Μέρη, βγαίνουμε έξω, τρώμε, κάνουμε παρέα και με την Παγιατάκη βρισκόμαστε και με τον Άκη έχουμε βρεθεί έξω και δηλαδή κάνουμε και παρέα εκτός, δεν είναι μόνο ότι έρχομαστε στο στούντιο. Κάνουμε παρέα, κάνουμε πλάκα, πειραζόμαστε. Έχουμε δώσει, παπάκι, το δικό έτσι, έχουμε δώσει ο ένας το δικαίωμα στον άλλο να κάνει πλάκα, να πειράζει τον ένα, ο ένας τον άλλο και αυτό βγαίνει και στον αέρα νομίζω.